Από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλεται αμοιβαία ο ένας τον άλλο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. This very moment you are husband and wife and you due to each other love, faith and respect during the whole of your life. Ο γάμος που σας ενώνει σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας ως συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. This marriage which joins you makes you to share the same future and to find a common solution for every problem which appears in your life as husband and wife and generally for all the difficulties of your common life in equal ways. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη που συνεπάγονται η έγαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. You must contribute both of you, everyone, the way he can, to the points which will appear in your common life, to protect and increase the family you will create. Κοινό είναι τέλος και το καθήκον και δικαίωμα και των δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροπή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. It is also common due for both of you to take care of your children and to show them the way to become good citizens and free personalities. One kiss for me. Always be like this. Another one. Δήμαρχε, ένας σκοτσέζικος γάμος στην Ανούμπολη, τι σημαίνει για εσάς αυτή τη στιγμή, τι ήταν για εσάς αυτό? Είναι μια όμορφη στιγμή, ένας παραδοσιακός γάμος μιας φίλης χώρας που έχουν ισχυρά
έθιμα και παραδόσεις. Γιατί διάλεξαν τον τόπο μας, κύριε Δήμαρχε? Είναι αρκετοί αυτοί που παντρεύονται και ξένοι που επιλέγουν να παντρευτούν στη Σύρο και ιδιαίτερα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης, αλλά προτιμούν χαμηλά φώτα και λίγους φίλους. Σήμερα ήταν το κάλεσμα μεγαλύτερο και δεν ενοχλήθηκαν από το να παρευρίσκονται και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για να μπορέσουν να δουν και οι Συριανοί, έτσι, τους Σκοτσέζους να παντρεύονται στο Δημαρχείο της Ερμούπολης. Παντάξεις, κύριε Δημαρχέ. Και εσείς.